Διαμαρτύρονται οι μαθητές για το άνοιγμα των σχολείων, θεωρώντας ότι δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για να προστατευτούν από την COVID. Αυτός και είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα γίνονται καταλήψεις σε 18 σχολεία της Πάτρας. Το φαινόμενο βαίνει μειούμενο. Σήμερα έχουμε 18 καταλήψεις εναντί 33 εχθές και τα παιδιά διαμαρτύρονται για το άνοιγμα των σχολείων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε αντίφαση, γιατί το ότι άνοιξαν τα σχολεία είναι πολύ θετικό, γιατί εντοπίζονται τα κρούσματα που τις περασμένες μέρες των διακοπών δεν εντοπιζόσανται, άρα δεν το ήξεραν οι ίδιοι. Εφόσον λοιπόν εντοπίζονται τα κρούσματα, ωφελούμε την ατομική και τη δημόσια υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών, γιατί αυτοί που νοσούν δεν το ήξεραν. Παρόλα αυτά βλέπουμε ανταυτού να έχουμε καταλήψεις γιατί άνοιξαν τα σχολεία. Στην πραγματικότητα, με σχολεία ανοιχτά καταπολεμείται ο κορονοϊός και η διασπορά της πανδημίας. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Από τη στατιστική προκύπτει πάντως ότι η εικόνα του οικού φορτίου στα σχολεία μειώνεται το τελευταίο διάστημα. Μειούμενη είναι βέβαια και όπως είχα προβλέψει και σε κάποιες συνεντεύξεις μου, την πρώτη μέρα θα είχαμε μεγάλο αριθμό, διότι δεν είχαν εντοπιστεί τα κρούσματα των 5 τελευταίων ημερών των διακοπών. Επομένως, από την ώρα που είδαμε την πρώτη μέρα τον αριθμό των κρούσματων και ήταν αρκετά μεγάλος όπως είχαμε πει, στη συνέχεια είχαμε μια πολύ σημαντική εκτόνωση σε μείωση στο 10% των πρώτων ημερών. Επομένως, βλέπουμε ότι τα κρούσματα είναι μειωμένα και όπως προείπα, το κυριότερο είναι ότι οι ίδιοι οι νοσούντες είναι γνώστες. Σε αυτό ωφελούμεθα από τα self-test, γιατί οι ίδιοι το πληροφορούνται οι νοσούντες και έχουν καλύτερη περιποίηση της υγείας τους, του εαυτού τους, άρα βοηθάμε την ατομική τους υγεία. Ταυτόχρονα δε εμποδίζουμε τη διασπορά, γιατί αφού το ξέρουν προφυλάσσεται ο οικογενειακός τους περίγυρος, ο επαγγελματικός, ο κοινωνικός τους περίγυρος και δεν έχουμε μεγάλη διασπορά. Άλλωστε και από τις επίσημες μετρήσεις του ΕΟΔΗ, της πολιτικής προστασίας, αλλά και από τα νούμερα που έχω καθημερινά, είναι φανερό ότι η διασπορά στα σχολεία είναι η ελαχιστότερη από όλους τους άλλους κοινωνικούς χώρους. Το σύστημα του self-test φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει και συμβάλλει στον εντοπισμό των καινούριων κρουσμάτων. Βέβαια, έχει λειτουργήσει πολύ επικοδομητικά για τους λόγους που προείπα. Και στα ίδια τα άτομα, είτε αυτοί είναι μαθητές είτε εκπαιδευτικοί, και στο σύνολο των σχολικών μονάδων και της κοινωνίας εν γέννη. Οπότε πάμε για μια κανονική σχολική χρονιά, από ό,τι φαίνεται, δεν θα πάμε σε κάποια διακοπή ή κάτι άλλο, άλλο τρόπο. Αυτό φαίνεται και αυτό ελπίζουμε. Να είμαστε με διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία, με ανοιχτά σχολεία και βέβαια με ελαχιστοποίηση των κρουσμάτων.